Διαφορετική θεία λειτουργία με μεγάλη όμως σημασία για τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στην προστάτηδα του χωριού στην Αγία Ζώνη. Μεγάλη ήταν η χαρά και η συγκίνηση των πιστών που η ενορία αποδέχθηκε το αίτημά τους για την πραγματοποίηση μιας υπαίθριας λειτουργίας, καθώς κλειστές παραμένουν όλες οι εκκλησίες του χωριού, αφού φέρουν σοβαρές φθορές από τον σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου. Μετά από τόσο καιρό, να δώσει η χάρη να βοηθήσει. Δεν έχουμε μια εκκλησία, δεν έχουμε τίποτα. Και πάμε στο άλλο χωριό απέναντι για να πάμε να λειτουργηθούμε. Χρόνια πολλά, βοήθεια μας Παναγία και να περάσουν όλα τα δύσκολα. Μεγάλη ήταν η προσέλευση των πιστών που μετά από αρκετούς μήνες είχαν τη χαρά να μπορούν να εκκλησιαστούν στο χωριό τους. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζήτησαν να καθιερωθεί η υπαίθρια λειτουργία μέχρι να αποκατασταθούν οι φθορές στους ναούς. Δεν πρέπει κανείς να λυπάται, αλλά πρέπει όλοι να έχουμε χαρά αναστάσιμη και ελπίδα ότι η Παναγία θα μας βοηθήσει. Εύχομαι να λειτουργούν κάθε Κυριακή από τώρα και στερά εδώ. Στην Αγία Ζώνη, εκεί όπου άτεκνα ζευγάρια έρχονται από όλο τον κόσμο να προσκυνήσουν προκειμένου να αποκτήσουν παιδί, οι ζημιές είναι αρκετά σοβαρές. Από τον καταστροφικό σεισμό, το καμπαναριό της εκκλησίας, ύψους 9 μέτρων, κατέρευσε μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Το ευτυχές, όπως εξηγούν οι εφημέριοι της ενορίας, είναι που έπεσε προς την εξωτερική μεριά και όχι προς την εκκλησία, γιατί η οροφή σε αυτή την περίπτωση θα είχε φθαρεί ανεπανόρθωτα. Έρχονται από πολύ μακριά, από την Αμερική, έρχονται από παντού. Και παίρνουν το ζώσμα για να κάνουν όποια θέλει που δεν μπορεί να κάνει παιδάκι, να τη βοηθήσει χάρη της. Σήμερα κάνουμε μια συμβολική λειτουργία δίπλα στη θαυματουργή Εκκλησία της Αγίας Ζώνης, στην οποία έχουν αναποθέσει ελπίδες πάρα πολλά ζευγάρια, τα οποία προσπαθούν να τεκνοποιήσουν, αλλά και πάρα πολλοί ασθενείς, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την υγεία τους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, βοήθειά μας. Κλειστός παραμένει και ο Άγιος Γεώργιος, ο πολιούχος του χωριού, με αρκετές ρογμές αλλά και αποκολλήσεις σε πολλά σημεία στο εξωτερικό και εσωτερικό του ναού. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε την πανηχίδα της Αναστάσεως και να δώσουμε το Άγιο Φως στην πλατεία και να πούμε και το Χριστός Ανέστη, πάλι έτσι με ένα βάθρο, με ένα τυχαίο τρόπο. Και πολλοί αναπαύθηκαν πάλι οι άνθρωποι, γιατί είχαν φόντο, ας μου επιτρέψετε, το ναό του Αγίου Γεωργίου. Πάντως δεν χάνουν την αισιοδοξία τους οι εφημεροί της ενορίας, καθώς όπως εξηγούν υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον τόσο από μεριάς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και από την υπηρεσία της αρχαιολογίας. Επιπλέον αρκετοί ιδιώτες έχουν δηλώσει πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των ζημιών.